Χωροθεραπεία, μέρος δεύτερο σήμερα. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι η χωροθεραπεία αποτελεί συνθεραπευτικό μέσο στην αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου, αλλά και μία μέθοδο αυτογνωσίας για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τους μηχανισμούς του σώματός τους και τις διαδικασίες που μικραίνουν, που περιπλέκουν την κίνηση, την ελευθερία της κίνησης. Μετά την πρωτόγονη έκφραση που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα δούμε μία άλλη προσέγγιση, μία διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Λόγω του κλειστού χαρακτήρα των συνεδριών, δεν θα έχουμε υλικό από τους κύκλους των συνεδριών της συγκεκριμένης χωροθεραπεύτριας που απόψε φιλοξενούμε. Βρισκόμαστε στο κέντρο Δίωδος και κοντά μας είναι η κυρία Λιάλια Θάτσερ, χωροθεραπεύτρια και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, να μας πει περισσότερα. Γεια σας, και να ξεκινήσουμε μιλώντας λίγο για την ιστορία της χωροθεραπείας, της κατεύθυνσης του ρεύματος στο οποίο εντάσσετε η δική σας προσέγγιση. Μάλιστα. Είναι μία θεραπευτική μέθοδος η οποία ξεκίνησε στην Αμερική, σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όχι μονάχα σε ένα μέρος. Ξεκίνησε βασικά από χορεύτριες, οι οποίες κατά τη διάρκεια του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποίησαν το χορό για να βοηθήσουν πολλούς από τους πληγωμένους στρατιώτες που είχαν τραύματα και ψυχολογικά. Ήταν μια εποχή, όπως καταλαβαίνετε, που εντάξει, υπήρχε μεγάλη ανάγκη για διάφορες άλλες μεθόδους θεραπευτικές, όπου δεν ήταν μονάχα τα ψυχοφάρμακα και η ψυχιατρική. Και εκείνη την εποχή βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη στις θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν γενικότερα τις τέχνες. Και το art therapy και το poetry therapy και η χωροθεραπεία, το dance therapy που λένε, αρχίζει από εκεί. Βασικά ήταν και πάλι χορεύτριες, οι οποίες μέσα στα νοσοκομεία, η κάθε μία με τον τρόπο της, προσπάθησε να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Σαν μητέρα, να πούμε, της χωροθεραπείας θεωρείται η Marion Chase, η οποία δούλευε στο St. Elizabeth στη Washington, και ξεκίνησε απλώς χορεύοντας βάλς και ταγκό, απλούς δηλαδή χορούς που ήταν εκείνη την εποχή πιο προσιτοί, πιο γνωστοί, με τους ανθρώπους. Αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε. Υπήρχαν στη συνέχεια άλλες χωροθεραπεύτριες οι οποίες με παιδιά χρησιμοποίησαν παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια που ένας παίρνει το ρόλο του ηγέτη, όπως η Λίλια Λένς Πενακφέρυπιν, παίρνει το ρόλο του ηγέτη και βάζεται όλους τους άλλους να ακολουθούν, που είναι ένας άλλος τρόπος για να προσεγγίσουν πάλι την ομάδα μέσω του χορού και το άτομο. Και στη συνέχεια, το 1968, δημιουργήθηκε American Dance Therapy Association, όπου εκεί είναι καταγραμμένοι όλοι οι χωροθεραπευτές και οι χωροθεραπεύτριες που υπάρχουν στην Αμερική. Και από εκεί ξεκινάει πια και γίνεται κάτι πιο επίσημο. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό τουλάχιστον εκεί πέρα, είναι απαραίτητο μέσα στους ψυχιατρικούς χώρους να υπάρχει και τουλάχιστον, πέρα από τον ψυχολόγο, τον ψυχίατρο, και να υπάρχει και τουλάχιστον ένας ή δύο θεραπευτές οι οποίοι είναι μέσω της τέχνης. Τώρα μπορεί να είναι ένας μουσικοθεραπευτής και ένας χωροθεραπευτής, ένας δημιουργικός θεραπευτής εκφραστικών τεχνών και κάποιος άλλος, αλλά είναι υποχρεωτικό, διότι έχει διαπιστωθεί ότι μέσω αυτών των μέθοδων των καλών τεχνών προσεγγίζεται το άτομο και εκφράζεται κατά τρόπο πολύ διαφορετικό από ό,τι αν είναι μέσα σε μια στημένη συνεδρία με
έναν άλλο θεραπευτή. Και επειδή απευθύνεται σε ένα άλλο επίπεδο του ανθρώπου, το οποίο είναι πριν από το λεκτικό, προλεκτικό, ευχαριστώ, αυτό ακουμπάει τους ανθρώπους πολύ περισσότερο. Και κατά διαφορετικό τρόπο, και παίρνουμε πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία που δεν μπορούν οι ίδιοι να τα εκφράσουν λεκτικά, και όλα αυτά σε συνδυασμό βέβαια όπως σε ένα team θεραπευτών είναι αρκετά πολύτιμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα. Και χρησιμοποιείται, φαντάζομαι, σε συνδυασμό με την φαρμακευτική αγωγή που ναι, σταματάει ναι, και όλα ναι, τα σχετικά. Ναι. Βεβαίως. Μέσα στον ψυχιατρικό χώρο θα υπάρχει πάντοτε η φαρμακευτική αγωγή. Η χωροθεραπεία, επειδή είναι κίνηση, επειδή έχει να κάνει με το σώμα, βοηθάει ακόμη περισσότερο, διότι και ο μεταβολισμός των φαρμάκων γίνεται πιο αποτελεσματικά και πολλές παρενέργειες των φαρμάκων δεν είναι τόσο έντονες, όπως φέρει πίνη η ακαθυσία, τα τρέμουλα, το να μην μπορεί κάποιος να σταθεί σε ένα χώρο. Αυτά τα οποία είναι πράγματα που μπορούν να τα επεξεργαστούμε με την... Καλύτερα. Ναι. Εσείς ποια μέθοδο, ποια κατεύθυνση έχετε επιλέξει και πώς έγινε αυτό? Όπως και όλοι οι χωροθεραπεύτες που σπουδάσατε στην Αμερική και έρχονται από αυτή την κατεύθυνση, βασικά μεγαλύτερο ρόλο παίζει τι είδους χορό κάναμε εμείς, τι είδους χορό ξέρουμε. Μην ξεχνάτε ότι η χοροθεραπεία είναι μεταπτυχιακές σπουδές, που σημαίνει το πρώτο πτυχίο είναι πάντως το χορό. Τώρα, αν αυτό είναι από μια κρατική σχολή που είναι μπαλέτο, είναι από μια άλλου είδου σχολή που είναι πιο δημιουργικός χορός ή μοντέρνος χορός ή jazz, αυτό πια εξαρτάται το τι έχει γίνει, ποιες ήταν οι πρώτες σπουδές. Και παίρνοντας αυτές και κτίζοντας πάνω σε αυτές, μετά βγάζουμε ο καθένας μας ένα δικό μας μοντέλο το πώς γίνεται μια χοροθεραπευτική συνεδρία. Δεν υπάρχει ένας μπούσουλας, δεν υπάρχει κάτι στημένο ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ανάλογα με το τι φέρνουμε, τι έχουμε, τι ξέρουμε, τι καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, γιατί αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται συνέχεια, κάνουμε και τις συνεδρίες, είτε είναι ατομικές είτε είναι ομαδικές. Εγώ συγκεκριμένα σπούδασα και μοντέρνο χορό, μπαλέτο πολύ παλιότερα, αλλά στη συνέχεια έχω συμπεριλάβει και ασκήσεις βιοενέργειας και ασκήσεις χαλάρωσης και ιδεοκίνηση και πολλά άλλα πράγματα, ούτως ώστε να μην είναι, δεν είναι μάθημα χορού με την έννοια του μάθημα του χορού, ούτε μπορώ να πω εάν κάνετε αυτό το δικό μου το μοντέλο θα σας εξυπηρετήσει και εσάς, διότι μπορείτε να μην έχετε το δικό μου το background. Το πώς γίνεται η συνεδρία και το τι κάνουμε σαν χοροθεραπευτές εξαρτάται πάρα πολύ από το τι background έχουμε στο χορό κατά πρώτον, και βέβαια μετά στις ψυχοθεραπευτικά κινήματα έχει ακολουθήσει ο καθένας. Που στην περίπτωσή σας αυτό το... Είναι ψυχαναλυτικό μοντέλο, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την ερμηνεία, χρησιμοποιούμε τις αναδρομές, χρησιμοποιούμε τις ερμηνείες στις διάφορες άμυνες. Βλέπουμε το άτομο σε σχέση με το παρελθόν του και σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με τις σχέσεις φτιάχνει τώρα στον εργασιακό του χώρο, στον προσωπικό του χώρο κτλ. Και το μοντέλο, αυτό που λέμε το ψυχαναλυτικό. Thank you.
πόσο καιρό χρειάζεται συνήθως την εμπειρία σας κάποιος για να μπορέσει να μπει, να λειτουργήσει σε μια χοροθεραπευτική τάξη? Αυτό μπορεί να γίνει αμέσως ή μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Αυτό εξαρτάται από το τι φέρνει το άτομο όταν έρχεται στη συνεδρία. Υπάρχουν άτομα που μπήκαν σε μια συνεδρία και μέσα σε μισή ώρα είχαν ανάμνηση των πολύ παιδικών του χρόνου. Στο λέω πολύ παιδικό, εννοώ 2 ετών. Έχω και αυτή την εμπειρία. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να είναι τόσο θωρακισμένα και κλειστά που και μετά από 6 μήνες να μην μπορέσουν να έχουν κάποιες αναμνήσεις ή να μην μπορέσουν να μπουν πάρα πολύ μέσα στη διαδικασία την ψυχοθεραπευτική. Αλλά αυτό είναι τι φέρνει το άτομο. Οι επαγγελματίες χορευτές είναι περισσότερο δύσκολο να μπουν μέσα σε αυτή την κοινότητα της απλοποιημένης κίνησης και όλα αυτά. Προβλήματα. Ναι, διότι οι επαγγελματίες χορευτές έχουν μάθει να εκφράζονται με συγκεκριμένο τρόπο στο μπαλέτο Φερρυπίν με μπαλετικές κινήσεις, στη jazz με ανάλογες κινήσεις και είναι πολύ δύσκολο από αυτό να φτάσει κανείς σε αυτό που εμείς ονομάζουμε την αυθεντική κίνηση, που είναι βασικά αισθάνομαι κάτι και αυτό έτσι όπως το αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή το εκφράζω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με πιρουέτες ούτε με αραμπέσκ. Είναι μια κίνηση φοβερά απλή, η οποία όμως είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, με το πώς αισθάνεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, όχι πώς αισθάνθηκε ή πώς θα μπορούσε να αισθανθεί σε κάποια άλλη στιγμή. Οι χορευτές χρειάζεται να αποβάλουν ένα μεγάλο μέρος της χορευτικής τους παιδείας για να μπορέσουν να έρθουν στο συναισθηματικό επίπεδο και από εκεί να ξαναβρούνε την χορευτική τους παιδεία. Η δομή του μαθήματος της συνεδρίας πώς είναι, πόση ώρα κρατάει και τι περιλαμβάνει? Η συνεδρία κρατάει η μένα ατομική 1 ώρα, η ομαδική 1,5 ώρα. Συνήθως στην ομαδική θα μιλήσω καταρχάς. Αρχίζουμε από τον κύκλο, καθόμαστε σε έναν κύκλο. Θα πει ο καθένας 2-3 πράγματα πώς είναι σήμερα, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελε να επεξεργαστεί. Στη συνέχεια, καθισμένοι στον κύκλο, αρχίζουμε με ασκήσεις καθαρής προθέρμανσης, διότι εφόσον συζητάμε για έκφραση σωματική και κινησιολογική, το πρώτο πράγμα που μας χρειάζεται είναι η προθέρμανση. Να αρχίσει το σώμα να έρθει σε επαφή, να έρθουμε εμείς σε επαφή με το σώμα μας και να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε σιγά σιγά. Δεν μπορούμε ξαφνικά να αρχίσουμε να κάνουμε τεράστιες κινήσεις. Αρχίζουμε με την προθέρμανση, στη συνέχεια μετά την προθέρμανση μπορούμε να κάνουμε κάτι, εάν είναι να γίνει δουλειά στο πάτωμα ή αν είναι να γίνει όρθιο, θα γίνουν κάποιες ασκήσεις πιο δημιουργικές, πιο εκφραστικές. Φερρυπίν σε κάθε εισπνοή μικραίνω, σε κάθε εκπνοή μεγαλώνω, ούτως ώστε να έρθουν σε κάποιο επίπεδο είτε διαφορετικό είτε σε αυτό που θα επεξεργαστούν στη συνέχεια. Από εκεί θα επεξεργαστούν κάποιο θέμα το οποίο μπορεί το κάθε άτομο να είναι προσωπικό δικό του ή μπορεί να είναι ομαδικό. Φερρυπίν, χωριστείτε σε τριάδες και κάντε όλοι μαζί αυτό. Η όλη μαζί η ομάδα σήμερα ας κάνει ένα άλλο θέμα. Κρατήστε μια πόζα η οποία να εκφράζει το τάδε συνέστημα ή το συνέστημα που έχετε κρατήστε το σε μια πόζα. Στη συνέχεια αφού επεξεργαστούμε το θέμα θα έρθουμε σιγά σιγά πίσω στον κύκλο τον οποίο θα τον ξανακλείσουμε και εκεί υπάρχει άλλες φορές η περίπτωση να το ζωγραφίσουμε αυτό που κάναμε, να ζωγραφίσουμε αυτό που αισθανθήκαμε, που είναι 2 διαφορετικά πράγματα, ή να γράψουμε 2 πράγματα σχετικά με το τι κάναμε, υποτύπων ημερολογίου, και στη συνέχεια κλείνουμε την ομάδα με το να τα μιλήσουμε. Τώρα, ανάλογα με το πόσο άτομα είναι στην ομάδα, θα είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι από 5 έως 10-15 λεπτά, όχι παραπάνω. Βασική μέρη της ομάδας είναι η κίνηση, είναι η επαφή και η έκφραση με το σώμα και όχι η λεκτική έκφραση. Τα άλλα τα χρησιμοποιούμε σαν βοηθήματα. Και σε μία ατομική συνεδρία? Στην ατομική συνεδρία θα αρχίσουμε πάλι με τα ομιλία, όπου εκεί θα επεκταθούμε και περισσότερο. Μέσα στη
εβδομάδα αυτά που έγιναν στην προηγούμενη συνεδρία, αν επεξεργαστήκανε πώς ή αν υπήρχαν ενοχλήσεις, αν υπήρχαν διάφορες παρεμβάσεις, τι μπόρεσε κάποιος να κάνει, τι μπόρεσε να μην κάνει. Στη συνέχεια θα γίνει μια πάρα πολύ σύντομη προθέρμανση και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Το οποίο θέμα μπορεί να είναι πάλι να έρθει από το άτομο, θέλω να δουλέψω με την πλάτη μου σήμερα ή θέλω να δουλέψω με τα πόδια μου σήμερα ή μπορεί να το δώσω εγώ. Ανάλογα και πάλι θα είναι ζήτημα θεραπευτικό για ποιο λόγο θα διαλέξουμε το ένα ή το άλλο. Και στο τέλος θα υπάρχει πάλι, μπορεί να υπάρχει ζωγραφική, μπορεί να υπάρχει το γράψιμο και η ομιλία, η οποία στο τέλος είναι πάντοτε πολύ σύντομη σε σχέση με την αρχή. In the summer of 1936, Martha and her company were in residency at Bennington. Θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι. Ο ορθολογισμός της δυτικής σκέψης που φέρνει το λόγο και όλα αυτά τη ψυχανάλυση. Πώς δένουμε, ας πούμε, την παντοδυναμία του κύκλου που χρησιμοποιείται μέσα σε αυτό το κομμάτι και μου φαίνεται ότι έρχεται από άλλες εποχές, από άλλους πολιτισμούς, από ένα πιο μυθικό κομμάτι που υπάρχει μέσα μας ίσως. Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Μπορεί πώς εξισορροπούν αυτά. Δεν ξέρω πώς εξισορροπούν. Πάντως, πέρα του ότι ο κύκλος είναι ένα, όπως είπες, παγκόσμιο σύμβολο, μην ξεχνάμε και οι λεκτικές ομάδες ανάλυσης σε κύκλο γίνονται. Δεν γίνονται σε όπου θέλει ο καθένας. Ο κύκλος είναι κάτι το οποίο φέρνει την ομάδα μαζί. Δεν υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει, υπάρχει συντονιστής, αλλά δεν υπάρχει, όπως ας πούμε, η κεφαλή του τραπεζιού. Και αυτό φέρνει αμέσως τα άτομα και σε οπτική επαφή στη χωροθεραπεία που μας χρειάζεται και σε οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική ομάδα και φέρνει και τα άτομα, είναι, αν θέλεις, μια ισότητα. Δεν έχει... Ναι. Υπάρχει αυτό. Αυτό μπορεί να το κάνουμε στη χωροθεραπεία αργότερα, μέσα στο χώρο. Θα πω όλοι να ακολουθήσουμε τώρα την τάδε, να δούμε όπως πηγαίνει, θα την ακολουθήσουμε, να πάμε και εμείς. Μπορεί να το κάνουμε πάλι για λόγους θεραπευτικούς. Αλλά είναι δοσμένο, ναι. Αλλά αρχικά είναι, ξεκινάμε όλοι από... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η... Η αντιστοιχία ανάμεσα στην συναισθηματική κατάσταση στην οποία κάποιος βρίσκεται και στον τρόπο που θα την εκφράσει κινητικά, πόσο εύκολο είναι να το αναγνωρίσετε όταν δεν γίνεται πραγματικά, όταν δεν υπάρχει. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο. Βέβαια είναι και ζήτημα πείρας πια. Εγώ δουλεύω τουλάχιστον 20 χρόνια σαν χωροθεραπεύτρια. Μην ξεχνάμε ότι ο χορός, όπως και η μουσική, έχει κώδικες, έχει σύμβολα, έχει τρόπο να το δούμε και να το ερμηνεύσουμε ή να το αναγνωρίσουμε τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπουμε. Εάν ένα άτομο μου λέει ότι αισθάνεται, ξέρω εγώ, χαρά και αυτό το οποίο είδα εγώ ή ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε εξέφραζε μάλλον κάτι άλλο εκτός από χαρά, αυτό μου είναι εύκολο να το αναγνωρίσω. Ξέρω τι ένταση έχει η χαρά, ξέρω τι κινήσεις θα έχει η χαρά. Όταν ένα άτομο μαζεμένο μου κάνει κάτι κινήσει έτσι μικρές, ναι, μα εγώ χαίρομαι. Ναι, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, πως αυτό το άτομο αντιλαμβάνεται τη χαρά, τι σημαίνει αυτό γι' αυτό, ή πόσο δεν καταλαβαίνει ή δεν έχει σχέση με το σώμα, το οποίο είναι φοβερά μαζεμένο, ενώ ξέρουμε ότι η χαρά είναι ένα συνέθνο που μας ανοίγει. Εκεί θα δούμε εκείνη η θεραπευτική η παρέμβαση που θα γίνει, τι ισχύει. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο να το δει κανείς και πολλές φορές μπορούμε να το βλέπουμε και να μην αναφερόμαστε σε αυτό. Πόσο χρόνο κρατάει ένας θεραπευτικός κύκλος? Βέβαια φαντάζομαι θα είναι ανάλογο με τη βαρύτητα του περιστατικού, αλλά μιλάμε για
ένα μέσο όρο, όπου κάποιος δεν το κάνει εκπαιδευτικά, αλλά για να ξεπεράσει κάποια προβλήματα, να ξεμπλοκάρει την κινητικότητά του ή οτιδήποτε άλλο. Εξαρτάται από το άτομο. Εξαρτηθεί από το άτομο. Δεν μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο είναι, εκλογικεύει τόσο πολύ τα συναισθήματα και δεν έχει σημασία το με τι ασχολείται, ποιο επάγγελμα κάνει, οτιδήποτε, αλλά αν είναι αποκομμένο εντελώς από το σώμα και πάρα πολύ σε απόσταση από το σώμα, αυτό δεν μπορεί να πει κανείς πόσο θα κάνει. Ή αν έχει μάθει να εκλογικεύει τα πάντα, οπότε δεν εμπιστεύεται το σώμα, δεν αφήνει το σώμα να εκφραστεί. Ναι. Πόσες φορές την εβδομάδα συνήθως είναι τα group? Οι συνεδρίες είναι μία φορά την εβδομάδα, γιατί και πάλι είναι το... είναι θεραπεία, δεν είναι ενδιαφέρον από το μάθημα χορού που μπορούμε να πάμε και δύο και τρεις φορές την εβδομάδα ή και κάθε μέρα αν έχει κανείς το χρόνο. Είναι μία φορά την εβδομάδα, μία μισή ώρα. Στην Ελλάδα υπάρχει ανταπόκριση για τη χοροθεραπεία, στη χοροθεραπεία? Αν υπάρχει, σιγά σιγά υπάρχουν όλο και περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ναι, που σημαίνει ότι για να υπάρχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπάρχει και κάποια ζήτηση. Υπάρχει. Όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς, αλλά και στην Ελλάδα είναι η όλη σχέση των Ελλήνων με την χορός, που ο χορός εδώ τώρα τελευταία έχει αρχίσει να μην είναι μονάχα η ελληνική χορή, το μπαλέτο. Ανάμεσα στο μπαλέτο και στον χορό, τον Καλαματιανό, είναι πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, τα οποία ακόμη εδώ, ναι, τώρα έχουν αρχίσει και υπάρχουν πολύ περισσότεροι που τα ερευνούν. Αλλά όταν αυτό περάσει και πιο πολύ στην νοοτροπία, νομίζω ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Διότι ο χορός είναι κίνηση, είναι ζωή, είναι μέσα μας. Από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και όλα αυτά, υπάρχει ζήτηση, υπάρχει κάτι αντίστοιχο αυτό που λέγαμε την Αμερική κτλ.? Αν υπάρχει ζήτηση για στήριξη των ασθενών επιπλέον, από όσο γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, επίσημα δηλαδή στα δημόσια, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αλλά εδώ δεν μιλάω έτσι αυθεντία για το Θεό. Ξέρω ότι οι χώροι ζητάνε, υπάρχουν χώροι που ζητάνε χοροθεραπεύτριες και απευθύνονται περισσότερο στην, στην Αλέξια, την Μάργαρη που έχει τη σχολή, Μαργαρίτη, ή στην Ελευθερία που, που οργάνωνε το δικό μας το εκπαιδευτικό. Δηλαδή θα πάνε εκεί και θα απευθυνθούν περισσότερο. Αλλά ξέρω ότι και όλες οι κοπέλες που τελειώσανε τώρα το δικό μας εκπαιδευτικό, βρήκανε όχι χώρο εργασίας, αλλά τουλάχιστον χώρο που κάνανε πρακτική εξάσκηση. Με δυσκολία, αλλά πάντως ακούγεται, μαθαίνεται, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, το οποίο θα αυξηθεί. Πώς κατοχυρώνεται το επάγγελμα του χοροθεραπευτή στην Ελλάδα, τι υπάρχει? Υπάρχει ο Σύλλογος Χοροθεραπευτών, χοροθεραπευτριών, στις οποίες υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει καταστατικό, υπάρχουν μέλη. Κανείς για να ανήκει σε αυτό το σύλλογο πρέπει να έχει τελειώσει κάποια εκπαίδευση χοροθεραπευτική. Τώρα υπάρχει και στην Ελλάδα δύο εκπαιδεύσεις διαφορετικές, οι οποίες σύντομα ελπίζουμε να τις οργανώσουμε, να κάνουμε μία εκπαίδευση με διάφορα μαθήματα μέσα. Και αυτό είναι η κατοχύρωση, όπως και στα περισσότερα, ας πούμε, επαγγέλματα. Να υπάρχει ένας σύλλογος, ο οποίος είναι δραστήριος. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και μην ξεχνάτε ότι ο χορός μας αφορά όλους.